Βολές κατά της Δημοτικής Αρχής από την Δημοτική Παράταξη Ωρα Πατρών με τον επικεφαλής της να στέλνει επιστολή προς τον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη και τον Πρόεδρο της ΔΕΙΑΠ. Με αφορμή αρκετές περιοχές της Πάτρας που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με το νερό. Μεγάλες περιοχές της Πάτρας, όπως τονίζει, αντιμετωπίζουν ήδη πρόβλημα λειψιδρίας, όπως η Μεσάτιτα, το Μιντιλόγλι, η παραλία, ο Ρωμανός, το Δρέπανο, το Όριο και άλλες. Άλλες δε έχουν μόνιμα διακοπές ή χαμηλή πίεση. Έχει παρουσιαστεί το τελευταίο διάστημα εκτεταμένες διακοπές στο νερό σε πάρα πολλές περιοχές της Πάτρας. Στο Δρέπανο, στο Ρίον, στον Άγιο Βασίλη, στα Δεμένικα, χαμηλή τάση στα Ζαρουχλέικα, στην Παραλία, στο Μιντιλόγλι, στη Μεσάτιδα, Οβριά, σε πάρα πολλές περιοχές. Μετά από 7 χρόνια Δημοτικής Αρχής κάτι τέτοιο δεν συγχωρείται. Θα μπορούσαμε εδώ και 3 χρόνια να έχουμε πάρει την απόφαση της ίδρυσης του Διαδημοτικού Φορέα και να διαχειριζόμαστε αυτή τη στιγμή το νερό του φράγματος Πύρου Παραπύρου. Δυστυχώς δεν το κάναμε, με αποτέλεσμα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να το δώσει σε ιδιώτη. Μάλιστα καλούν τον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη να αλλάξει θέση και να προχωρήσει στην υλοποίηση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη λειτουργία και διαχείριση του φράγματος με διαδημοτικό φορέα των τριών δημών. Καλούμε τον Δήμαρχο Πατρέων, τον κύριο Πελετίδη, να αλλάξει στάση και να συμφωνήσει με την πλειοψηφία της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που λέει για την ίδρυση του διαδημοτικού φορέα, να σταλούν στελέχη της ΔΕΙΑΠ ώστε να έχουν όλη αυτή την αποκομίση, όλη αυτή την εμπειρία τα 3 χρόνια και μετά τα 3 χρόνια το φράγμα να περιέλθει, η διαχείριση του νερού του φράγματος να περιέλθει στους 3 δήμους, στις Δυτικής Αχαΐας, Ερημάνθου και Πατρών. Επιπλέον το φράγμα θα τροφοδοτήσει με νερό τη βιομηχανική ζώνη, που σημαίνει προσέλκυση νέων επενδύσεων και σημαίνει νέες θέσεις εργασίας. Και φυσικά ο πλούτος ο οποίος θα επέλθει για μας θα πρέπει να μοιραστεί στους πολλούς και όχι στους λίγους.